Σας καλωσορίζω και πάλι στις γρήγορες μικρές συνταγούλες, αλλά πολύ νόστιμες και πολύ φτηνές. Βρισκόμαστε πάλι εδώ στην Ταβέρνα Ντένι. Απλώς θέλω να σας στήσω εδώ πέρα δύο τρομερά υπέροχες κυρίες, βοηθές εδώ πέρα του Γιάννη, που βλέπω ότι έχετε κάτι πολύ ωραίες ποδιές, ε! Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φοράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φοράτε αυτές τις ποδιές. Μου δίνει τιμή, κουράγιο να συνεχίσω ό,τι κάνουμε εδώ στη Ζάκυνθο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ήθελα απλώς να μπείτε μέσα στο πλάνο για να δει ότι χωρίς εσάς από πίσω μας, εμείς που είμαστε σεφ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε. Θα πάμε λίγο σε πιο δύσκολα μετά τις δύο πρώτες συνταγές που σας δείξαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και θα φτιάξουμε σήμερα ένα γρήγορο, πολύ γρήγορο κοτοπουλάκι. Τι χρειαζόμαστε? Πάντα μιλάμε για δύο άτομα, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μία μερίδα όμως, δύο στήθη κοτόπουλο, δύο φιλέτα κοτόπουλο, μανιτάρια τα οποία έχουμε καθαρίσει, πολύ εύκολα καθαρίζεται μπροστά την πρώτη στρώση και έχουν μείνει τα τρυφερά μανιτάρια. Τι έχουμε κάνει? Τα έχουμε κόψει πολύ ψηλά για να ψηθούν πιο γρήγορα. Έχουμε λίγο μαϊντανό, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Πιπεράκι, αλατάκι, σκόρδο, χρειαζόμαστε μία σκελίδα και γιαούρτι, γιαούρτι στραγγιστό. Θα σας πω γιατί γιαούρτι στραγγιστό. Γιατί σας είπα ότι πρέπει να αποφύγουμε όταν μαγειρεύουμε και θέλουμε να μαγειρέψουμε ελληνικά, πρέπει να αποφεύγουμε τις κρέμες γάλακτος και τα λοιπά που μας έχουν έρθει από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Εμείς έχουμε εδώ πολλά υλικά που μπορούμε να τα φτιάξουμε χωρίς να χρησιμοποιούμε κάτι που είναι ξένο. Okay, οπότε γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το γιαούρτι. Κρασάκι άσπρο, ελαιόλαδο και λίγο νεράκι. Θα σας τα εξηγήσω όλα στην αρχή. Γιάννη μου, εγώ θέλω από σένα να βάλεις μπρος στο τηγάνι σου, να ρίξεις λίγο ελαιόλαδο. Εγώ θα κόψω το κάθε φιλέτο, αλλά θα φτιάξουμε μία μερίδα, στη μέση για να γίνουν δύο κομματάκια ψηλά για να ψηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί είπαμε, γρήγορες συνταγές, νόστιμες και εύκολες. Okay. Ανάβεις το μάτι σου εσύ, εγώ συνεχίζω εδώ, παίρνω το ένα το φιλέτο, δεν κάνουμε κάτι δύσκολο. Όπως είναι, βάζουμε το μαχαίρι, προσοχή μην κοπείτε, και το χωρίζουμε στη μέση. Οπ. Δηλαδή, αν χρειαζόμασταν 10 λεπτά και 1 τέταρτο για να ψηθεί όπως είναι ολόκληρο εκείνο το φιλέτο, εδώ τώρα θέλουμε ένα 5 λεπτό. Μπαμ, μπουμ, θα περαστεί και τελείωσε η δουλειά. Μέχρι που να ζεσταθεί λίγο το λάδι σου εκεί, Γιάννη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ελαιόλαδο από εδώ. Θα πάρω μία σκελίδα σκόρδο. Αυτό που κάνω είναι, δεν χρειάζεται να την τρίψετε, απλώς αυτό που κάνετε είναι το χωρίζετε στα δύο και το ψιλοκόβετε. Εάν δεν θέλετε να βάλετε σκόρδο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιο μπροστά, περάστε το σκορδάκι σας από λίγο βραστό νερό, να φύγει δηλαδή αυτή η σκορδίλα που έχει. Γιάννη μου, όταν είσαι έτοιμος, θα τα ξεκινήσουμε και σε 3 λεπτάκια, 5 το πολύ, θα έχουμε τελειώσει. Μόλις ζεσταθεί καλά το λαδάκι, έτοιμο είναι. Οκ. Okay. Οπότε, πηγαίνοντας στο τηγάνι, ένα απλό τηγάνι, απλώς αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε ελαιόλαδο μέσα, πολύ βασικό. Ωραία. Θα δείτε ότι αν έχουμε γκάζι ή ηλεκτρικό, πάλι δεν μας πειράζει, γιατί είναι τόσο ψηλά τα φιλετάκια, είδατε με το που τα έβαλα, απλώς μαζέψαν αμέσως. Λίγο ελαιόλαδο, δεν χρειάζεται πολύ, και αφήστε τα λίγο να πάρουν χρώμα, γιατί έχουμε μία διαδικασία. Γιάννη μου, έως ότου πάρουν αυτό το χρωματάκι, εγώ θα πάω πάλι εκεί να φτιάξω λίγο το γιαούρτι, γιατί χρειάζεται μία, λίγο, να το αραιώσω με λίγο νεράκι και ξαναέρχομαι εδώ. Okay. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε εδώ πέρα τώρα είναι περίπου 100 γραμμάρια γιαούρτι για τα δύο φιλέτα. Δεν θέλω εγώ, θέλω το μισό περίπου ή και λίγο παραπάνω, αναλόγως τι θέλετε. Το έχω βάλει εδώ. Λίγο νεράκι, γιατί θα πήξει πολύ γρήγορα.
Θα ανακατέψουμε το γιαουρτάκι μας, να αραιώσει όπως το λέμε. Είναι ένα στραγγιστό γιαούρτι που δεν έχει πολύ υγρασία μέσα. Ωραία. Ωραία. Θα του προσθέσω λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι να πάρει την αστουμιά του. Βλέπετε, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Δηλαδή, άνοιξε το ψυγείο σας, αν έχετε λίγο γιαούρτι, βάλτε το. Ή αν όχι, αφήστε το έτσι όπως είναι το κοτόπουλο με τα μανιταράκια. Απλώς θέλω να σας δείξω να αποφεύγουμε τις κρέμες γάλακτος. Είδατε, αραίωσε. Αυτό θέλουμε. Εδώ, σε αυτό το σημείο, ρίξτε και το μαϊντανό. Έτσι έχετε αμέσως τη σάλτσα που θα ρίξουμε στο κοτόπουλο. Γιάννη, πώς πάμε εκεί? Εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Εάν είμαστε σχεδόν έτοιμοι, θα ρίξουμε μέσα το σκορδάκι για να πάρει τη μυρωδιά του. Έτσι, εγώ θα στο φέρω εδώ να στο ρίξω μέσα. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο λαδάκι ακόμα, γιατί από ό,τι είδα... Το ίδιο το είδα. Ναι, έφυγε. Λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι αυτό που βγάζει κάτω το τηγάνι είναι όλη η νοστιμιά, έτσι, το έχουμε πει και άλλη φορά. Πολύ ωραία. Α, μύρισμα. Βγαίνει το σκορδάκι, έτσι, βγαίνουν όλα. Εδώ δεν χρειάζεται να το ψήσουμε μέχρι τέλος, δηλαδή, τι σου λέω μέχρι το τέλος, γιατί ακόμα θα μπει μέσα και το μανιτάρι που θα συνεχίσει το ψήσιμό του. Τώρα δηλαδή μπορούμε να ρίξουμε το μανιτάρι μέσα. Αυτά που έχουμε ψιλοκόψει. Αυτά που έχουμε ψιλοκόψει είναι για δύο μερίδες. Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε τα μισά. Προσθέτουμε δηλαδή τα μανιτάρια μας. Τα μισά που έχει κόψει. Α, θέλετε να βάλετε παραπάνω, βάλετε. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Είναι ωραίο το μανιτάρι. Βέβαια. Υγιεινό, ωραίο. Και ειδικά αυτά τα σαμπινιόν ντε Παρί, δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε κιόλας, έτσι. Ωραία. Λίγο, μπράβο. Ήθελα να σου πω να αυξήσεις λίγο τη θερμοκρασία, να βάζεις λίγο. Εγώ θα τα βάζα από πάνω για να πάρουν αυτή την νοστιμιά του τηγανιού από κάτω, αλλά να δώσουν και τα ζουμιά λίγο το κοτόπουλο. Οκ. Okay. Δεν θα το περιμένουμε πολύ, πολύ λίγο. Μανιτάρι δεν χρειάζεται να ψηθεί και εντελώς, έτσι. Εδώ ακριβώς έχουμε, είπαμε, το κρασάκι μας. Μόλις το δούμε λίγο και αρχίζει και τσιτσιρίζει, σβήνουμε με κρασάκι. Κοίταξε το ζουμάκι που βγαίνει. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, βγαίνουν και οι μυρωδιές του κρασιού. Μαζί με το σκόρδο, μαζί με το... Έτσι ακριβώς. Θα το περιμένουμε λίγο, πολύ λίγο. Ήδη το κοτόπουλό μας έχει ψηθεί, να το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πάρει το χρώμα ένα κοτόπουλο για να πούμε «Α, τώρα ψήθηκε». Φαίνεται και μόνο. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο, όταν αρχίζει και έχει πιει τα περισσότερα ζουμάκια του, θα ρίξουμε το γιαούρτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εσύ αν χρησιμοποιήσεις κρέμα γάλακτος, δεν θα βάζεις κρέμα τώρα. Οπότε εμείς δεν θα βάλουμε την κρέμα. Τώρα έχουν βγει αρώματα, έτσι. Τώρα έχει βγει, έχει γίνει τέλειο. Λοιπόν, εδώ είπα προηγουμένως ότι έχουμε αραιώσει το γιαούρτι με λίγο νεράκι, έχουμε ρίξει αλάτι, πιπεράκι. Όπως είδες εδώ δεν έχουμε βάλει ακόμα αλάτι, δεν πειράζει. Θα δεις σε λίγο, θα το ρίξουμε. Ρίχνουμε το γιαούρτι. Αν θέλεις χαμήλωσε μου λίγο τη φωτιά. Ωραία. Και έχουμε κοντά μας και το νεράκι, ίσως λέω, δεν ξέρουμε ακόμα, μπορεί να το χρειαστούμε. Τι στέλνουμε τις κρέμες γάλακτος, ρε φίλε, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Άνοιξε μου τώρα λίγο δυνατά τη φωτιά. Ωραία. Βλέπεις? Με λίγο γιαουρτάκι μόνο. Ναι. Ποιες κρέμες γάλακτος? Εύκολο φαγητό, γρήγορο. Ναι. Και Γιάννη μου, καθαρά ελληνικό. Ακριβώς.
Εδώ τώρα, αν θέλει κάποια νοικοκυρά να παίξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μου σβήνει στη φωτιά τώρα, δεν χρειάζεται άλλο. Είδες, δεν βάλαμε καθόλου νεράκι. Αν θέλει τώρα εδώ πέρα, ακριβώς πάνω στο τηγάνι, να παίξει μια νοικοκυρά, μπορεί να ρίξει λίγο τυρί, γραβιέρα, κεφαλοτύρι. Κάτι που να δώσει ακόμα περισσότερη νοστιμιά. Μόλις κλείσουμε τη φωτιά μας και μετά, αφού έχουμε ρίξει το γιαούρτι που έχει αλάτι, εγώ θα ήθελα να αλατίσω λίγο, γιατί το κοτόπουλο, μην ξεχνάμε, θέλει λίγο αλατάκι και δεν τα αφήνω πολύ. Ίσα ακόμα να φύγει αυτή η ζέστη από το τηγάνι μας και θα σερβίρουμε αμέσως. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε. Εμείς δεν βάλαμε κάτι που να πρέπει να το συνοδεύσουμε. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με ριζάκι που πάει με το κοτόπουλο, αλλά επειδή έχουμε λαχανικά, αλλά μπορούμε να βάλουμε και μια βραστή πατάτα δίπλα. Ωραία. Μην κάνουμε τηγανιτές, αφού είπαμε να φάμε υγιεινά, να φάμε υγιεινά. Πάμε να σερβίρουμε τώρα. Εγώ διάλεξα αυτό το πιάτο που έχετε εδώ στο εστιατόριο, γιατί μου αρέσει αυτό το πιάτο, δεν ξέρω. Και όταν έρχομαι καμιά φορά εδώ πέρα και τρώω, αυτό μου βάζετε και σας ευχαριστώ πολύ. Τι, δεν είναι γρήγορο πιάτο, γι' αυτό πες μου. Δηλαδή, ένα πιάτο που μπορεί να σταθεί και σε ένα καλό εστιατόριο. Με γιαούρτι και όχι με κρέμας γάλακτος. Κέρας από πάνω, κοίταξε, βλέπεις το ζουμάκι του. Δεν χρειάζεται πολύ. Γιατί όσο περισσότερο ζουμί έχει, τόσο περισσότερο ψωμί θα φάει ένας Έλληνας. Γελάς, ε. Τέλεια. Τέλεια. Μας βγήκε πολύ υπέροχο. Ούτε έχουν τρέξει τα ζουμιά του, ούτε τίποτα. Μπορούσαμε να βάζουμε εδώ πέρα τώρα λίγες πατατούλες και από εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο. Ας είναι ελεύθερο το πιάτο. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο φρέσκο μαϊντανό. Και αν είχαμε ένα μήλο με πιπέρι, θα λερώναμε λίγο το πιάτο με φρέσκο πιπεράκι. Τέλεια. Ελληνικό πιάτο. Με γιαούρτι, όχι με κρέμα γαλάκτος. Ευχαριστούμε πολύ και καλή σας όρεξη.